με ποσοστό που ξεπερνά το 22%. Νικητής για την πρώτη Κυριακή στον Δήμο Καλαμάτας αναδείχθη ο Θανάσης Βασιλόπουλος και η δημιουργική πρωτοβουλία. Για την δεύτερη θέση έγινε μάχη ανάμεσα στους Βασίλη Κοσμόπουλο και Βασίλη Τζαμουράνη, με τον συνδυασμό Καλαμάτα μπροστά να κερδίζει τελικά το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέταρτη, η Μαρία Οικονομάκου με ποσοστό πάνω από 11,5%, ενώ ακολουθούν η Ελένη Αλιφέρη με ποσοστό 10,7%, ο Μανώλης Μάκαρης με ποσοστό 9,4%, η Τόνια Κουζή με ποσοστό 5,9%, ο Δημήτρης Οικονομάκος με ποσοστό 4,5%, ο Δημήτρης Κουκούτσης με ποσοστό 4,1% και τελευταίος ο Μιχάλης Αντωνόπουλος με ποσοστό 2,4%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Θανάσης Βασιλόπουλος απέθυνε κάλεσμα ενότητας προς όλους για το καλό του Δήμου. Προφανώς είναι τέλος συγκινημένος. Είναι πολύ τιμητικό και πραγματικά μέσα στην καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου για την τόσο μεγάλη τιμή να με στηρίξουν και να μας επιλέξουν να είμαστε εμείς στο δεύτερο γύρο για να διεκδικήσουμε να είμαστε νέα δημοτική αρχή και βέβαια και τεράστια ευθύνη για μας. Πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, έχοντας δεδομένα και με τους υπόλοιπους συνδυασμούς? Εμείς θα κινηθούμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο όπως έχουμε κάνει μέχρι και σήμερα, ενωτικά και συνενετικά. Γι' αυτό λόγο και μέσα από το κανάλι σας απευθύνουμε ενωτικό κάλεσμα προς όλους, προς τους συνεργάτες μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους συνυποψήφιους, υποψήφιους μάλλον δημάρχους Καλαμάτας και όλους τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, προκειμένου να ενώσουμε δυνάμεις όλοι μαζί για να πάμε τον τόπο μας ακόμη πιο μπροστά, να πάμε το Δήμο μας ακόμη πιο μπροστά. Αυτό είναι το καλεσμά μας και αυτό θα απευθύνουμε από αύριο το πρωί σε όλους τους φορείς, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί τους. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Για μας αντίβαλος, αν μου επιτρέπετε εντός εισαγωγικών, είναι τα προβλήματα του Δήμου μας. Σε αυτά επικεντρωνόμαστε και αυτά θα κοιτάξουμε την επόμενη μέρα να επιλύσουμε ή τουλάχιστον να δρομολογήσουμε σωστά. Με την συμμετοχή στο Δήμο Καλαμάτας θα ξεπερνά το 56% κατανομή των εδρών στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Δημιουργική Πρωτοβουλία 9 έδρες, Καλαμάτα Μπροστά 6 έδρες, Πρότυπος Δήμος 6 έδρες, Καλαμάτα Ξεκινάμε 5 έδρες, από 4 έδρες η Πρωτεύουσα Δύναμη και ο Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες, από 2 έδρες η Καλαμάτα Τόπος Ζωής, Λαϊκή Συσπήρωση και Καλαμάτα Πόλη Ενωμένη, ενώ μία έδρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει η Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στο εκλογικό κέντρο του νικητή της πρώτης Κυριακής Θανάση Βασιλόπουλου, επισκέφθηκε και αντάλλαξαν ευχές ο δεύτερος της όλης διαδικασίας, Βασίλης Κοσμόπουλος. Και οι δύο από την πλευρά τους ευχήθηκαν έναν ήρεμο, πολιτισμένο και καλό προεκλογικό αγώνα.